Καλησπέρα σας. Θα αναφερθώ ιδιαίτερα στην ελληνική φοιτητική περίοδο του Γιάννη, δηλαδή την περίοδο 1960-1966. Ο σύντροφος και φίλος Γιάννης, ηγετική μορφή του ελληνικού εργατικού κινήματος, με επιμονή και ανιδιωτελή προσφορά αναδείχθηκε ο πατεργάτης του ενωτικού εγχειρήματος των αριστερών πολιτικών οργανώσεων και κινήσεων των πέραν του ΚΚΕ, ως διαμορφώνονται ιστορικά την περίοδο της μεταπολίτευσης και ύστερα κυρίως από τη διάσπαση του ενιαίου Κομμουνιστικού Κόμματος το 1968. Το εργατικό κίνημα, τηρουμένο των αναλογιών, κατακτά μια υψηλή πολιτική κορυφή ως εκείνη της νίκης της αριστεράς στις εκλογές του 1958. Διαφορετικές οι συνθήκες και διαφορετικά τα καθήκοντα. Η νεφαλιότητα, η ενότητα σε όλα τα επίπεδα, η γύρωση στην κοινωνία, οι ευλίγιστες και συνεπείς πολιτικές τιμήσεις είναι από τις αναγκαίες σήμερα παρακαταθήκες για τους αγώνες που έρχονται. Με τη σημερινή μου σύντομη ομιλία θα σταθώ ιδιαίτερα στην προδιοκτορική περίοδο για να επικεντρωθώ σε ορισμένες πλευρές της πολιτικής δράσης του αξέχαστου συντρόφου Γιάννη. Οι συγκεκριμένες αναφορές εστιάζονται σε βιωματικές εμπειρίες από την κοινή συμμετοχή στη ζωή και τους αγώνες της αριστεράς και σε πρωτογενείς αρχαϊκές πηγές, κυρίως από τα Άσκη και την Εμιάνη. Ο Γιάννης υπήρξε μαχητής του 1-4 και του 15% ηγετικός τέλεχος στην Ολέα της ΕΔΑ και της Δημοκρατίας Λαμπράκη. Το 1960, ύστερα από μια τρίχρονη σπουδαστική, συνδικαλιστική και κομματική θητεία στο Γκράτς της Αυστρίας, επιστρέφει στην Ελλάδα, καθώς οι ελληνικές προξενικές αρχές στη Βιέννη αρνούνται να το ανανεώσουν το διαβατήριο και οι Αυστριακοί τον απελάβουν. Ο Γιάννης δεσμεύεται αμέσως στον πολιτικό αγώνα από το 1961 περίπου μέχρι τη στράτευσή του το 1966. Πρόκειται για μια περίοδο σκληρών κοινωνικών και ταξικών αγώνων. Τα ευρύτερα όρια αυτής της περίοδου αρχίζουν από το 1958 και λήγουν με την επιβολή της Απριλιανής Δικτατορίας του 1967. Το 1958 είναι η πρώτη κορυφαία στιγμή μετά τη λήξη του εμφύλιου πολέμου. Από το έτος αυτό μέχρι το 1967 υπάρχει μια συνεχή προσπάθεια από την πλευρά των συντηρητικών δυνάμεων να ανατραπεί αυτή η υψηλή κατάκτηση των λαϊκών δυνάμεων και να κυρωθούν τα επιτεύγματα και οι προπτικές της στροφής του 1963. Το πραξικόπημα του 1961 οδηγεί σε μια αφύπνιση του λαϊκού παράγοντα και με την παρέμβασή του φτάνουμε στην αλλαγή του 1963. Να σημειωθεί εδώ ότι την περίοδο αυτή έχουμε την εμφάνιση ενός δημοκρατικού μαζικού κινήματος της νεολαίας. Χαρακτηριστικό της νέας αυτής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο νεολαϊκό κίνημα είναι η εμφάνιση νέων μορφών πάλης που συναπάνουν την νεολαία, καθώς και η εμφάνιση νέων φορέων για τη μαζική πάλη. Το νεολαϊκό κίνημα καθίσταται σοβαρός παράγοντας στις γενικότερες εξελίξεις της πολιτικής ζωής του τόπου. Η αλλαγή του 1963-1964 δεν γίνεται αποδεκτή από τα κατευθυνόμενα εγχώρια και ξένα κέντρα εξουσίας. Το κίνημα της ειρήνης πρέπει να χτυπηθεί. Ο Λαμπράκης είναι ο στόχος. Από εδώ αναβλύζει ορμητικά ένα πολύχρωμο και πολύβουο κίνημα, το κίνημα των Λαμπράκηνων, στην κήτη του οποίου εκβάλλουν επιμέρους κινήματα. 1-4, των νέων της ειρήνης, των νυκτερινών μαθητών, των νέων κοριτσιών της υπαίθρου, των νέων εργατών και άλλα. Η απάντηση από τις συντηρητικές δυνάμεις είναι η παλατιανή αποστασία. Συγκρούονται με το λαό, δολοφονούν τον Σωτήρη Πέτρουλα, κερδίζουν προστανά στα σημεία και διαβλέποντας την ήττα τους φτάνουν στο πραξικόπημα των συνταγματαρχών. Τα Ουλιανά είναι η κορυφαία στιγμή όλη αυτή τη 9χρονη λαϊκή πάλη 1958-1967, όπου συμπίπτουν και πυροδοτούνται πολλές επιμέρους ανοίξεις πολιτικές και
και πολιτισμικές. Τα Ουλιανά συνέβαλαν στο να ανοιχθούν πάλι οι δεσμοί συνεργασίας ανάμεσα στις δημοκρατικές και αριστερές οργανώσεις νεολαίας που είχαν διαλλαγεί την περίοδο 63-64 παρά μερικές φορές τις αντιρρήσεις της ηγεσίας της ΕΔΑ. Ακόμη ενίσχυσαν τους δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στις επιμέρους συνδικαλιστικές ενώσεις και συνετέλεσαν στη ριζοσπαστικοποίηση κεντρών δυνάμεων που ήρθαν και αντιστάθηκαν από κοινού και δίπλα με τις αριστερές δυνάμεις στην επιβολή του χοντικού πραξικοπήματος. Τα καθήκοντα του νεολαίου κινήματος μέσα σε αυτό το πολύπλοκο πολιτικό, κοινωνικό και ταξικό πλαίσιο στο οποίο εμπλέκονται οι μεταβλητές του Κυπριακού, του πολέμου του Βιετνάμ και του σχίσματος του τότε σοσιαλιστικού στρατοπέδου είναι πολλαπλά και δύσκολα. Η υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ειρήνης, η διεκδίκηση καλύτερων όρων σπουδών και εργασίας, η σύνθεση πολιτικού και πολιτισμικού, το ζήτημα των συμμαχιών και των δογματικών διαφορών και αιρέσεων. Ναι. Ζητήματα λοιπόν λαϊκής πάλης, ιδεολογικής, τακτικής, στρατηγικής και μορφών οργάνωσης. Ο Γιάννης, μέλος του γραφείου της σπουδάουσα της νεολαίας της ΕΔΑ, που θα προκύψει ύστερα από τις εργασίες του δεύτερου συνεδρίου της ΕΔΑ το 1958, θα αναλάβει γραμματέας του μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Φυτράκη. Με τη λήξη της θετίας αυτού του γραφείου θα αναδειχθεί πανψηφί ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΑ στις 6 Ιουνίου 1964, γραμματέας του καινούριου γραφείου για την περίοδο 64-66. Θα τον διαδεχθεί όταν στρατευθεί ο φίλος Δημήτρης Μανολάκος. Στις περιόδους των δύο θετιών, ως γραμματέας της σπουδάουσας, θα είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας της ΕΔΑ και του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας Ρέας Λαμπράκη. Το γραφείο της σπουδάουσας στις 6 Ιουνίου 1964 είναι ένα γραφείο διχασμένο, αποτέλεσμα του διχασμού της οργάνωσης. Τα μισά του μέλη ανήκουν στους διαφωνούντες με τη γραμμή του κόμματος και τα υπόλοιπα 50% στους υποστηρικτές τους. Ο Γιάννης καθοδηγεί, συντονίζει το γραφείο και προεδρεύει της Επιτροπής Διαφώτισης, που η πλειοψηφία της ανήκει στους διαφωνούντες. Μετριοπαθής, θα προσπαθήσει, όπως θα πει αργότερα, να ισορροπήσει ανάμεσα στην ορθοδοξία και την αίρεση και να μην τα βροντίσει, καμωμόμενος, φτιαγμένος από δυνατό αγωνιστικό μέταλλο. Παρά τη δημοτική διάσπαση της οργάνωσης και εξαιτίας εκτός των άλλων του ζητήματος της συγχώνευσης της Δημοκρατής Κίνησης Νέων Γρηγόρης Λαμπράκης και της Νεολαίας της ΕΔΑ, θα συγκρατήσει σε ορισμένο βαθμό την οργάνωση από την πλήρη διάλυση, αν και θα διαφωνήσει με τις μεθοδεύσεις της καθοδήγησης. Θα συμβάλλει παραπέρα ώστε σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των διαφωνούντων στο γραφείο σπουδάουσας να λάβει μέρος στο πρώτο συνέδριο της Δημοκρατικής Νεολαίας το Μάρτιο του 1965 στην Αθήνα. Στις καθοριστικές ψηφοφορίες για το θέμα της συγχώνευσης στο γραφείο της σπουδάουσας θα διαμορφωθούν τρεις τάσεις. Πρώτη, οι διαφωνούντες σε πολλές περιπτώσεις ήταν πλειοψηφία. Δεύτερο, αυτοί που συμφωνούσαν με τη συγχώνευση. Τρίτο, η άλλη τάση, η τάση του Γιάννη Μπανιά, να αναβληθεί η σύγκληση του συνεδρίου, να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για επαρκή διάλογο, να γίνουν οι όποιες αναγκαίες συνθέσεις και ρυθμίσεις για να αποφευθεί η διάσπαση. Το πρόβλημα της συνεργασίας με τις κεντρώες σπουδαστικές δυνάμεις ήταν ένα κομβικό ζήτημα για την όλη οργάνωση. Το ζήτημα επηρεαζόταν και από τις εξελίξεις της σχέσης αριστεράς και της Ένωσης Κέντρου σε κεντρικά πολιτικά ζητήματα, ιδίως σε περιόδους βουλευτικών εκλογών. Το ζήτημα των συνεργασιών ήταν από τα προσφυλή θέματα που ανακοινούσαν οι διαφωνούντες από τα αριστερά της ΕΔΑ και του ΚΚΕ. Απ' την άλλη μεριά υπήρχε ομάδα αποστόλου και με νύχτα. Στο σπουδαστικό χώρο
είχε τη δική του διάσταση. Το πρόβλημα ανέκυψε ιδιαίτερα από το 1963 και μετά. Η ισχυροποίηση του κέντρου το οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις να απορρίπτει την ενότητα ή να θέλει να επιβάλλει τους δικούς του όρους. Αυτό δεν σήμαινε ότι δεν υπήρχαν μικρότερα έστω προβλήματα και την περίοδο πριν το 1963. Όμως από το έτος αυτός υπάρχει μια έντονη διάσπαση διοικήσεων φοιτητικών συλλόγων από την ΕΔΗΝ, διπλές συγκεντρώσεις ΔΕΣΠΑ ΕΦΕ, διάσπαση στην κορυφή του συνδικαλιστικού κινήματος της ΕΦΕ του 1964. Στο γραφείο της σπουδάδου σας ασκείται κριτική από τους διαφωνούντες για την τακτική των συμμαχιών που αποτελεί σε μεγάλο βαθμό εξειδίκευση της κριτικής που ασκεί η ομάδα της Αναγέννησης στους Ορθόδοξους και στους σταλινικούς αναθεωρητές όπως τους αποκαλούσε. Ο Γιάννης δεν τίνει υπέρ της άκρητης συνεργασίας, μια συνεργασίας χωρίς αρχές και προγραμματικά σημεία που θα περιορίζεται τις πιο πολλές φορές στο μοίρασμα των κουκιών στα διοικητικά συμβούλια των σπουδαστικών συλλόγων. Πιστεύει ότι υπάρχει ένα πλατή έδαφος για στέρεες συνεργασίες βάσει των σπουδαστικών προβλημάτων και των συνταγματικών ελευθεριών. Αυτή η συνεργασία πρέπει να επιτυγχάνεται με ισότιμους όρους και να επεξεργάζονται παραπέρα στόχοι και κατακτήσεις του φοιτητικού κινήματος και σε άλλα επίπεδα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρετούμεθα από την υπεράσπιση των εκλεγμένων σπουδαστικών οργάνων και να μην υποστήλωμε τη σημαία του ιδεολογικού αγώνα. Σε πολλά άρθρα του, σε περιοδικά της εποχής και σε εσωκομματικές τοποθετήσεις είχε την ευκαιρία να προβάλλει τις προηγούμενες απόψεις και να αγωνιστεί για αυτές. Ακόμη πρέπει να σημειώσουμε την έγνοια του για τη διατήρηση καλών σχέσεων ανάμεσα στις διοικήσεις των διάφορων πολιτικών και συνταριστικών οργανώσεων. Ήταν πάντα μιλήχιος, αταλάντευτος στις απόψεις του και τον διέκρινε αυτό που αργότερα θα καλέσουμε πολιτικό πολιτισμό. Οι αριστερές και δεξιές παρεκκλήσεις. Σε πολλά κείμενά του, αλλά και σε ομιλίες του σε κομματικά σώματα, κάνει λόγο για τους κινδύνους που απορρέουν από την ανάπτυξη παρόμοιων παρεκκλήσεων. Η θέση του φαίνεται σαν κεντριστική. Τώρα τελειώνω. Υπάρχει έγνοια και προσπάθεια να κατανοηθούν αυτά τα φαινόμενα, να ερμηνευθούν. Το χαμηλό ιδεολογικό επίπεδο συντελεί στη δημιουργία συγχύσεων και οι τελευταίες διαμορφώνουν ένα θερμοκήπιο για την ανάπτυξη παρόμοιων καταστάσεων, συντρεχόντων και άλλων αρνητικών παραγόντων. Ο Γιάννης δεν είναι καταδικαστικός για τους φορείς αυτών των απόψεων. Επιζητεί το διάλογο και ακόμη τη σύνθεση εκεί που υπάρχει δυνατότητα. Τα ζικ-ζακ, οι παλινδρομήσεις της ταξικής πάλης αφήνουν πάντα περιθώρια για παρόμοιες καταστάσεις και επιβάλλουν πολλές φορές συμβασμούς. Η Λαϊκή Πάλη σε όλη τη μεταμφυλιακή περίοδο ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Ένας από τους μαθητές τους άριστους αυτού του σχολείου ήταν και ο Γιάννης. Προφανώς με τα χρόνια η εμπειρία διαμόρφωσε ένα πιο όριμο για συνθέσεις τέλεχος με ένα αγωνιστικό απροστάσιο στις βασικές του αρχές. Τελειώνω. Στα Ιουλιανά αναδείχθηκε σαν φραγμό στα σχέδια της αντίδρασης το νέο μέτωπο του λαού και της νεολαίας. Είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές της παρέμβασης του μαζικού δημοκρατικού κινήματος της νεολαίας στην πολιτική ζωή με πρωταγωνιστές τους νέους εργάτες, τους φοιτητές να εκφράζονται ιδιαίτερα μέσα από τη συμμαχία των κεντρών και αριστερών οργανώσεων. Η αποτίμηση αυτών των γεγονότων και ο προσδιορισμός των νέων καθηκόντων του διανοίγονται για την οργάνωση έχουν επιχειρηθεί με πολλές παρεμβάσεις του Γιάννη στα κομματικά όργανα. Στην ομιλία του στις 2 Σεπτεμβρίου του 1965, στη δεύτερη σύνοδο του Κεντρικού Συμβουλίου της Νέας Λαμπράκης σημειώνει «Σε αυτές τις 60 μέρες συντελέστηκε ένα μεγάλο βήμα στην ορίμανση του μαζικού λαϊκού κινήματος. Έπεσε το προπέτασμα που υπήρχε τόσα χρόνια και εμφανίστηκαν γυμνοί όλοι οι παράγοντες της ανομαλίας της χώρας μας. Αμερικανοί, παλάτι, δεξιά, οι δίθεν δημοκράτες και σοσιαλιστές που και φυλακτούσαν και τα στηρίγματά τους στους κρατικούς μηχανισμούς.
παραλείπω διάφορα πράγματα για να τους τελειώσω. Ο Γιάννης στο γραφείο του σπουδάρου σας, στα κομματικά φόρουμ, στις συνδικαλιστικές διασκέψεις, στις επιτροπές εργασίας των πανσπουδαστικών συνεδρίων, ήταν πάντα ο φίλος, ο σύντροφος, ο καθοδηγητής, με το ευγενικό του χαμόγελο, με τη δημοκρατική του συμπεριφορά. Στο προσκλητήριο του αγώνα ήταν πάντα παρόν και πρώτος. Σε εκείνες τις θεωρώδεις μέρες του 1-4 και του 15%, όταν σκονισμένοι, ματωμένοι από τις καθημερινές μάχες στους δρόμους για την υπεράσπιση του πανεπιστημιακού ασύλου, για την νίκη της δημοκρατίας, μεταφέραμε στις προεδριακές διασκέψεις του Δευτέρου Συνεδρίου της ΕΔΑ τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς και τον αγώ της μάχης και ύστερα επανερχόμαστε στους δρόμους για να συνεχίσουμε τον αγώνα για την ειρήνη και τη δημοκρατία. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω τη ρίση ενός παλιού στελέχους της ΑΚΟΑ από τη Λευκάδα, του Σπύρου Θάνου, για τον Γιάννη. Ήταν η επίμονη στάλα νερού που τρυπάει την πέτρα. Σας ευχαριστώ.